Στο απόψινό επεισόδιο. Νομίζω ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Η στιγμή του συμβουλίου φτάνει. Πιστεύω θα νικήσουμε. Δηλαδή. Σε φελάσσε. Φεύγει ο ξαποδό. Ήταν πάρα πολύ το σκόρδο. Του Αστέριου η ελιά είπε ότι ισοπαίδωσε τα πάντα, γευστικά. Με τον αρχηγό της χαμένης ομάδας να κρατάει την καυτή πατάτα των αποφάσεων. Ποιο είναι το πρόβλημα? Και την νικήτρια ομάδα να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με τον Γιάννη Αποστολάκη. Είναι τα παιδιά που κέρδισαν το έβαθλο που σου έλεγα. Πώς είστε? Σεφ με τον Παναγιώτη ήταν υπέροχη συνεργασία. Αγαπηθήκατε. Αρχικά περάσαμε ωραία. Νόμιζα ότι ήταν το καλύτερο τέριο. Μου λέει η Μαργαρίτα, θες να κάνουμε το γλυκό, γιατί δεν βλέπω να το παίρνει και να το πάρει κανείς. Και λέω, ναι ρε Μαργαρίτα, πάμε. Εμείς ήμασταν τα παιδιά που κάναμε τις περισσότερες ζαβολιές, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι μας έβαλα σε ένα πόστο με το έτσι θέλω, οπότε έπρεπε λίγο να μας αφήσουν να κάνουμε και το κέφι μας. Πάμε μοναστηριακό πρώτα. Άρα, σιμιγδάλι είναι το βασικό υλικό, ναι, που συνδέει τα δύο πιάτα. Ο κύριος Ευαγγέλου, ο σεφ, είπε ότι ως ιδέα πέσατε Διάνα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γλυκό που θα συναντήσεις σε κάποιο μοναστήρι. Θα ήθελα να έχεις εστιάσει σε μία. Δηλαδή, αν αυτή ήταν το χαλβάς μέσα από το σιφόν, να είναι αυτό. Τώρα, έτσι όπως το είχατε σερβίρει κιόλας, εγώ γευστικά λίγο με έχασες. Γινόντουσαν ένα. Δεν το ευχαριστήθηκε και πάρα πολύ ούτε ο κύριος Ευαγγέλου που καθόταν δίπλα μου. Ακούγοντας τα σχόλια, έχω πάθει ένα κοκομπλόκο. Λέω, τι θα γίνει τώρα, λες να χαντακώσει την ομάδα, δεν θέλω καθόλου να γίνει αυτό. Όλο με λένε καλή, να που δεν είμαι και τόσο καλή, να που έχω κι εγώ αστοχίες και... Εντάξει, με αγχώνει.